Να πούμε καλημέρες. Κοντά μας εδώ στο πλατό είναι η κυρία Πολύβια Γεράκη. Είναι ψυχολόγος ελληνικής αστυνομίας. Πάντα μας βοηθάει σε τέτοια θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και να βάλουμε και στην παρέα μας και τον κύριο Νίκο Ρίγα, αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Ρίγα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ακούση, κύριε Βαθινού, και στην ψυχολόγο μας. Να λύσουμε καταρχήν μερικές απορίες. Ποιοι θα έχουν δικαίωμα, ποια παιδιά θα μπορούν να κατεβάζουν το panic button. Τώρα, ας πούμε, εάν κάποιος πάει και πει ότι κινδυνεύει να πέσει θύμα οικογενειακής βίας, του λένε στο αστυνομικό τμήμα, το πρώτο πράγμα που του λένε, θες να σου κατεβάσουμε το panic button. Με τα παιδιά πώς θα λειτουργεί, κύριε Ρίγα? Ακούσαμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα επίσημα χείλη της πολιτείας, την εφαρμογή αυτή, Save Youth App, η οποία με τη μέθοδο του γεωτοπισμού, το λεγόμενο panic button, θα είναι ένα μέσο ώστε να εξαλειφθούν επιθέσεις bullying ή επιθέσεις κατά ανηλίκων ή ακόμα και φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας όπου τα παιδιά είναι απροστάτευτα σε μια γκάμα ηλικίας από 12 έως 18 ετών. Το επόμενο χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει θα υπάρχουν και οι πιο πολλές λεπτομέρειες γύρω από το τρόπο εφαρμογής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εφαρμογή θα είναι μέσω της μεθόδου του γεωτοπισμού, οπότε θα απευθύνεται στις αρχές, στην ελληνική αστυνομία, όπου θα μπορούμε να πάμε να δούμε τι κινδυνεύει ένα παιδί, σε ποιο σημείο και να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να σώσουμε μια δύσκολη κατάσταση για έναν ανήλικο. Άρα θα την κατεβάζει όποιο παιδί θέλει. Μέσω των μέσω των smartphone θα προβλέπετε, αυτό το κατέβασμα να γίνεται με τη βοήθεια. Το panic button κατεβαίνει στα αστυνομικά τμήματα, έτσι, με την βοήθεια και την υπόδειξη των αστυνομικών. Με τα παιδιά πώς θα γίνεται? Σας εξηγώ ότι το τεχνικό κομμάτι και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες σε ποιους απευθύνεται και με ποιο τρόπο θα γίνεται. Είναι ήδη θα συνδεθεί με την μια υπάρχουσα γραμμή υποστήριξης ανηλίκων, την 10201, η οποία απαντούν αστυνομικοί αξιωματικοί που έχουν τετηθεί για αυτό το ρόλο. Είναι ένα μέτρο το οποίο διευρύνεται ουσιαστικά το panic button για τις γυναίκες και τους άντρες οι οποίοι κινδύνευαν από την ανηλίκους. Για τους ανηλίκους, γιατί μην ξεχνάμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει πάρει διαστάσεις. Σαφώς και ανεξέλεγκτες και πολύ επικίνδυνες, κύριε Ρίγα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί και τους ειδικούς, αλλά και εμάς, όλο τον κόσμο. Η ερώτηση, η διαδικασία μετά ποια θα είναι? Δηλαδή, κάποιος ανήλικος ο οποίος πάτησε το panic button, είναι η ίδια διαδικασία ό,τι γίνεται και με τα ενήλικα άτομα? Ακριβώς. Όταν δοθεί το σήμα στην ελληνική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία με τον τρόπο, με τη μέθοδο την οποία έχει, θα απευθύνεται στις υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται εκείνη τη στιγμή έξω πλησίων. Σας είπα, είναι η μέθοδος του γεωτοπισμού. Άλλωστε, ούτως ή άλλως, ακόμα και τώρα μεταξύ μας υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι γεωτοπισμού. Πολλές φορές γονείς τους έχουν ώστε να βλέπουν το παιδί με το κινητό που ακριβώς πηγαίνει στις δρόμους. Ακριβώς. Βρίσκεται. Μόνο με τη διαφορά ότι αντί να πηγαίνει ο γονέας και να ξέρει πού είναι το παιδί του και να πηγαίνει με τα ίδια μέσα, πλέον θα μπορεί η ελληνική αστυνομία να επεμβαίνει πιο άμεσα, πιο γρήγορα, έτσι ώστε σε περίπτωση, σας εξηγώ, δεν είναι μόνο όταν ένα παιδί δεχθεί επίθεση ή στο σχολείο αν δεχθεί ένα bullying. Αυτό μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και για τους γονείς και για καθηγητές, δασκάλους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας και τουλάχιστον ένα πλέγμα αποτροπής αυτών των κακόβουλων ανθρώπων ή παιδιών της ίδιας ηλικίας ή και μεγαλύτερων, οι οποίοι θέλουν αφενός να απειλούν παιδιά στον δρόμο ή στο σχολείο να υπάρχει bullying ή ακόμα και φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας που ένα παιδί τα αντιλαμβάνεται, όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να ειδοποιήσει. Μπορεί να νιώθει ότι κινδυνεύει, οπότε να πατήσει και να χρησιμοποιήσει το panic button. Κυρία Γεράκη, θέλουμε και τη δική σας βοήθεια σε αυτό, δηλαδή να μας βοηθήσετε από το κομμάτι της ψυχολογίας ένα παιδί που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία βγαίνοντας, το ότι θα έχει αυτό το εργαλείο το πολύ πολύ σημαντικό στα χέρια του. Και μας έχετε φέρει και κάποια στοιχεία, μας λέγατε πριν, που μακάρι να μην ήταν αυτά τα στοιχεία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, παραβατικότητες των ανηλίκων για το 23. Ακριβώς. Οπότε για να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε. Λοιπόν, καταρχάς θα καταλήξω στη λειτουργία του panic button. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική αστυνομία πλέον παίρνει και έναν άλλον ρόλο μετά από προληπτικές δράσεις που συνεχίζονται, δηλαδή συνάδελφοι της Δίας πολλές φορές
κάνουν συναντήσεις σε στέκια των ανηλίκων, ούτως ώστε οι έφηβοι, τα παιδιά, να μπορέσουν να εξοικειωθούν με το ρόλο του αστυνομικού υποστηρικτικά και βοηθητικά και να προλάβουν οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να γίνει σε αυτά τα στέκια. Το panic button καταλαβαίνουμε ότι περνάει στο κατασταλτικό, δηλαδή στη δράση έμπρακτα της καταστολής κάποιων περιστατικών. Οπότε, κινδυνεύω, χρειάζομαι ακριβώς βοήθεια. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε το ότι πλέον μιλάμε για μία επικινδυνότητα και κάποια νούμερα τα οποία δεν έχουμε και ίσως ξαναδεί στην Ελλάδα. Και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η νεανική παραβατικότητα και η παραβατικότητα των ανηλίκων εκφράζει την κοινωνική παθογένεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παραβατικότητα ανηλίκων. Για πείτε μας τα στοιχεία. Θα σας πω λοιπόν ότι το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε παράνομες πράξεις προέβησαν 10.776 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 1.100 ήταν μέχρι 11 ετών, άρα μιλάμε για παιδιά δημοτικού. Και οι 1.400 ήταν από 12 έως 14 χρονών. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν μετά τα 15, μέχρι τα 18. Άρα 2.000 κάτι μας λέτε τώρα. Παιδιά δημοτικού παιδιά γυμνασίου. Παιδιά δημοτικού και πρώτη τάξη του. Και από αυτές τις παράνομες πράξεις, το 1 τέταρτο αφορά κλοπές, ληστείες. Το 1 πέμπτο διακίνηση ουσιών, παρακαλώ. Και τα υπόλοιπα αφορούν παραβάσεις αθλητικής νομοθεσίας, απειλές, εξύβριση και 26% των παιδιών ξεκινά την παραβατική συμπεριφορά μέχρι τα 11 και εξελίσσεται σε παραβατικότητα μέχρι τα 15 και κατά 52% αυξήθηκε η παραβατικότητα σε παιδιά κάτω των 14 με το 16% των περιστατικών να συμβαίνουν εντός του σχολείου. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να έρθει το panic button θα πρέπει να φτιάξουμε, ακριβώς όπως είπε και ο συνάδελφος, ένα πλέγμα προστασίας μέχρι να έρθει η καταστολή. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, έτσι, το οποίο το σκέφτομαι πολύ πρόχειρα. Δεν έχω την πολυτέλεια της δικής σας, ας πούμε, επιστημονικής κατάρτισης. Ένα παιδί το οποίο έχει στο κινητό του ένα κουμπί πανικού, ναι, δεν αισθάνεται το ίδιο ότι είναι συνεχώς υπό ένα καθεστώς απειλής, υπό ένα καθεστώς πίεσης, υπό ένα καθεστώς φόβου, το κυριότερο. Είναι συναισθήματα τα οποία οι ψυχολόγοι λένε ότι μαρκάρουν τις ζωές των παιδιών αυτών. Κοιτάξτε να δείτε, πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες. Δηλαδή, η παραβατικότητα και το bullying πάντα υπήρχε. Απλά ανάλογα την εποχή αλλάζει αιτίες, μορφή και συχνότητα. Πλέον, όταν γίνεσαι στόχος bullying, δεν έχει με τα δικά μας τα χρόνια που ήταν κυρίως εμφανισιακές οι προσβολές. Τώρα είναι καθηλωτικές προσβολές. Δηλαδή θα γίνουν και σωματικά, θα γίνουν και χαρακτηρολογικά, θα γίνουν και οικογενειακές προσβολές. Έχουν άλλη μορφή τελείως. Οπότε αυτό το καθεστώς φόβου που λέτε είναι κάτι που και εμένα με προβληματίζει, με την έννοια ότι το panic button δεν θέλω σε καμία περίπτωση να γίνει κατανοητό ότι πάμε να αντικαταστήσουμε την οικογένεια, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Mm-hmm. Όπως είπε και ο κύριος Ρήγας, υπάρχουν και εφαρμογές, τα ξέρουμε, που μπορεί να είμαι συνδεδεμένη με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου ή στο Viber αν στείλω μήνυμα και κατευθείαν εμφανίζει και την τοποθεσία μου. Το στίγμα. Ακριβώς. Που είναι το παιδί, οπότε γνωρίζει ο γονιός. Άρα, για να φτάσουμε στο panic button, θα πρέπει λίγο να δουλέψουμε σε οικογενειακό επίπεδο. Αρχικά. Επικοινωνία με τα παιδιά, να καταλαβαίνουμε τις διαφορές των συναισθημάτων των παιδιών, τις συμπεριφορές και το σχολείο, επιτρέψτε μου να πω, θα πρέπει να ανακτήσει την αξία που είχε ίσως προηγούμενα χρόνια πριν. Μάλιστα. Τι εννοώ? Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι με τα παιδιά μας 7 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Ας τους ακούμε λίγο πριν απορρίψουμε αυτό που θα μας πούνε και λέμε «Α, όχι το παιδί μου». Ας τους ακούμε. Έχουμε τη δική μας άποψη ότι έχουμε το καλύτερο ας παιδί. Ναι, 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 ακούμε, ναι, ναι. Ας τους δεν ακούμε. Δεν έχει κάποια κακοποίηση. Είναι δύσκολος ο γονεϊκός ρόλος. Κύριε Ρήγα, ένα σχόλιο τελευταίο από εσάς, σύντομο και να κλείσουμε. Ελάτε. Άκουσα με προσοχή την κυρία Γεράκη, χρησιμοποιεί τη λέξη νεανική παραβατικότητα. Έχουμε πει και πολλές φορές στην εκπομπή σας ότι αυτός είναι ο όρος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους νέους. Δεν είναι ακριβώς νεανική εγκληματικότητα, είναι παραβατικότητα. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο, γιατί η παραβατικότητα είναι μια αρχή ενδεχόμενης μελλοντικής εγκληματικότητας. Εσείς θα προλαβαίνετε τώρα, panic button θα προλαβαίνετε να παρεμβαίνετε? Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι πρακτικό και θα το δούμε στην εφαρμογή του. Όπως αντιλαμβάνεστε επίσης, έχουμε πλέον δει ότι δεν υπάρχει παραβατικότητα των ανηλίκων μόνο στις παρυφές της ενηλικίωσης. Έχει αρχίσει αυτό το φαινόμενο και πηγαίνει προς τα κάτω, στις ηλικίες του δημοτικού,
που είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να αντιμετωπίσουμε παιδιά τα οποία είναι 10, 11, 8, 9 χρονών και έχουν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν γεννήθηκαν έτσι τα παιδιά, εκπορεύονται περισσότερες φορές από την οικογένειά τους. Γι' αυτό το ρόλο λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τους επιστήμονες, τους ψυχολόγους, όπως είναι και με την κυρία Γεράκη, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο εξειδικευμένο προσωπικό στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, στα αστυνομικά τμήματα. Πάντως γιατί είναι σοκαριστικό, κύριε Ρήγα, τα στοιχεία που μας έδωσε πριν από λίγο η κυρία Γεράκη. Παιδιά δημοτικού, παιδιά στην πρώτη, δεύτερη τάξη γυμνασίου. Αντί αυτά τα παιδιά να κανονίζουν πότε θα πάνε το απόγευμα, να παίξουν και πού θα πάνε κτλ., είναι παιδιά τα οποία είναι μέσα στην παρανομία. Και μας είπε και αναλυτικά μάλιστα και τις υποθέσεις, τα περιστατικά τα οποία τα ίδια φέρονται να εμπλέκονται. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα παιδιά αυτά δείχνουν κάποια δείγματα, δείχνουν κάποια σημάδια, πρέπει και εμείς οι γονείς να ανοίγουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα οποία γίνονται από την αρχή, να μην τα υποτιμούμε και να απευθυνόμαστε στο σχολείο, στην ελληνική αστυνομία, στις αρχές. Δεν υπάρχει πια ταμπού. Και τα μέτρα τα οποία παίρνονται και τα που εκπονούνται διάφορα σχέδια είναι έτσι ώστε η ελληνική αστυνομία να έρθει πιο κοντά προς αυτές τις ηλικίες και να μην υπάρχει ενδεχόμενο το ταμπού του παρελθόντος. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ρήγα, από την άλλη, είχαμε και το πρωί, μάλιστα, αναφέραμε το θέμα αυτό. Είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε και για κομμάτι για την ασφάλεια των πολιτών. 1000 επιπλέον κάμερες εδώ στην Αττική. Χαμογέλασε, κύριε Ρήγα. Θυμήθηκα. Πίστευε θα πάω να του πω για την αύξηση. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Να ρωτήσω, αυτές οι body cams, τις οποίες είναι αυτές οι κάμερες οι οποίες μπαίνουν πάνω στη στολή. Αυτές που τις περιμένουμε κανένα δύο χρόνια, τι γίνανε? Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημά μας, έτσι ώστε να εκλείψει κάθε κακόβουλος άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπλέξει τους λέει ότι αστυνομικός με έδιρε. Και για να έχουμε και εικόνα πολλές φορές περιστατικών από το πεδίο της δράσης. Και εμάς μας προστατεύει αυτό. Αλλά από κάποιους λίγους οι οποίοι είναι παραφέροντες. Και κάποιους συνάδελφους οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και κακώς δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι κάνουμε, πού είμαστε? Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει εφαρμοστεί. Ευελπιστούμε να εφαρμοστεί. Τώρα για τις κάμερες, έχουμε πει πολλές φορές και για την εκπομπή σας ότι οι κάμερες έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές προανακρίσεις, τροχιά, ατυχήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε τους εγκληματίες ή τους παραβάτες πολύ εύκολα. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το μετερίζεμα μας, για την εργασιακή ομάδα των αστυνομικών, για τους εστόλους, πραγματικά είναι ντροπή να θεωρεί μια κυβέρνηση ότι με τόσους νεκρούς, με τόση καθημερινότητα, με τόση μεγάλη δουλειά, χωρίς να υπάρχουν οι εργασιακές συνθήκες που έπρεπε να υπάρχουν για μια εργασιακή ομάδα, να υπάρχει τέτοια είδους αύξηση, μια πενιχρή αύξηση στο νυχτερινό. Πραγματικά είναι ασέβεια. Εννοείται το 20% στα βραδινά τώρα, λέτε, έτσι, βεβαίως, τον αστυνομικό. Βεβαίως. Εάν νομίζει η πολιτεία ότι τα αιτήματά μας έχουν καλυφθεί έστω στο ελάχιστο με το 20% στην αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος συμβουλεύει αυτό το κυβερνητικό επιτελείο. Ναι. Κυρία Γεράκη, είναι κάτι να πείτε γι' αυτό, επειδή είσαστε... Είναι τσαντισμένος ο κύριος Ρήγας. Ναι. Και μπορεί να είναι μόνο εγώ. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ επιβαρημένο προσωπικό. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την υπηρεσία που είμαι. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και οι συνάδελφοι που είναι εκεί, και το ξέρει και ο κύριος Ρήγας, είναι είτε επιστήμονες, βιολόγοι, χημικοί, είτε αξιωματικοί. Είναι ένα πάρα πολύ επιβαρημένο προσωπικό, με την έννοια ότι από το 0 μέχρι το 100 εμπλέκονται σε ό,τι έγκλημα μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ να πω το εξής, ότι είναι όλη την ημέρα, κάθε μέρα, και κάτι που δεν έχει ακουστεί, είναι το ότι όχι μόνο στις υποθέσεις οι οποίες βγαίνουν στη τηλεόραση, τον Ιούλιο μου έλεγε συνάδελφος στην υπηρεσία ότι είχαμε έκρηξη ευνίδιων θανάτων, τριψήφιο αριθμό, στον οποίο πάλι μέχρι να βγει η ιατροδικαστική εξέταση και να δούμε αν είναι παθολογικά τα αίτια ή όχι, θα πάνε οι συνάδελφοι και θα αναλάβουν από το μηδέν του τμήματος κτλ. Οπότε μιλάμε για ένα προσωπικό και σε όλες τις υπηρεσίες, έτσι, και στη ΔΙΑΣ και στα τμήματα, με πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Με φακτό εργασίες πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Η ιδέα αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματός μας είναι ακόμα στις καλέμες. Στον αέρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Ρήγα. Την καλημέρα. Ξέρω τώρα, αν ο αστυνομικός δεν κάνει επικίνδυνο επάγγελμα, ποιος κάνει, ο TikToker? Δεν ξέρω πραγματικά. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.